με την Βόσμου. Πιστεύω ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πρέπει να τελειώνει όπου να είναι. Αρχίζουν τα φιλικά παιχνίδια, αρχίζει το μοντάρισμα. Για πες μου τις πρώτες σου εντυπώσεις. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, γι' αυτό και επέλεξα να έρθω εγώ εδώ, ούτως ή άλλως το ήξερα από χρόνια. Σχεδόν τελειώνουν, όπως είπες, οι σκληρές προπονήσεις. Τώρα μπαίνουμε στα φιλικά. Σιγά σιγά νομίζω ότι η ομάδα βρίσκει τον εαυτό της και πιστεύω ότι στην έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε έτοιμοι. Η εμπειρία σου τόσα χρόνια στα γήπεδα, και θέλω να μου το πεις αυτό, τι πιστεύεις για την Α1 φέτος, τι θα δούμε? Νομίζω πως θα είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρσι. Βέβαια, εγώ Α έπαιζα πέρσι. Εντάξει, απλά κοίταξα ότι εδώ με τα παιδιά είμαστε μια οικογένεια και αποφάσισα να έρθω εδώ φέτος. Νομίζω θα είναι πιο δύσκολο από πέρσι. Είδα πολλά παιχνίδια πέρσι. Σίγουρα και πέρσι ήταν πολύ δύσκολα, γιατί και η ομάδα εδώ 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος ακόμα δεν ήταν σίγουρο αν είχε σωθεί. Οπότε πιστεύω ότι φέτος εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, να σωθούμε εύκολα και από εκεί και πέρα να πάμε καλύτερα από πέρσι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και πολλά γκολ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ στην ομάδα του Ευόσμου. Πώς είναι τα πράγματα? Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Υπάρχει καλό κλίμα. Εντάξει, γνώριζα και πολλά από τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Κάνουμε καλή προπόνηση. Όλα πηγαίνουν μια χαρά. Προσωπικές φιλοδοξίες για φέτος? Φιλοδοξίες μου είναι καταρχήν να δικαιώσω τον εαυτό μου για την επιλογή που έκανα να έρθω να παίξω στην Ευόσμου. Και να δικαιώσω και τους ανθρώπους της ΑΕΒΟΣ μου που με φέραν στην ομάδα. Και λίγα λόγια για την Α1. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε φέτος? Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Α1. Σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό. Κάποιοι το συγκρίνουν με τη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι? Εντάξει, το συγκρίνουν με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική για μένα είναι πιο δύσκολη σαν κατηγορία. Μπορεί κάποιες ομάδες Α1, 3-4 ομάδες Α1 να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά επειδή το είδα και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όχι ότι είναι τίποτα φοβερό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο σαν πρωτάθλημα από τις Α1. Η Α1 επίσης είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, λόγω του ότι πέφτουν 6 ομάδες, στην ουσία πρέπει να πρωταγωνιστήσεις για να σωθείς, οπότε θέλει διάρκεια, πρέπει να έχεις διάρκεια. Για τις προσωπικές σου φιλοδοξίες θέλεις να μας πεις κάτι? Το όνειρό σου πού φτάνει? Το όνειρό μου είναι να έχω υγεία και να μπορώ να κάνω προπόνηση κάθε μέρα και να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το όνειρό μου. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Για πες μας λίγα λόγια, πώς ήταν μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα ήταν δύσκολες οι προπονήσεις που κάναμε, αναμενόμενο λόγω της προετοιμασίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι βρίσκουμε σιγά σιγά τα πατήματά μας, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Πώς βλέπεις το δικό σου επίπεδο? Είσαι έτοιμος? Θεωρώ προσωπικά, εντάξει, θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα, κάνοντας δουλειά, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι έτοιμος να βοηθήσουμε πάνω απ' όλα την ομάδα να πετύχει το στόχο της. Ο στόχος, το ξέρουμε? Πρακτικά ο στόχος είναι να μείνει κατηγορία ομάδα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Δικές σου φιλοδοξίες, πες μου, πού φτάνουνε? Το όνειρό σου, βλέπεις επαγγελματία ποδοσφαιριστή? Θεωρώ ότι οι ατομικές φιλοδοξίες είναι εντελώς ουτοπικό όταν δεν υπάρχει το ομαδικό. Θεωρώ ότι μαζί με την ομάδα θα πετύχω και τους προσωπικούς στόχους. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε η κατάσταση εδώ. Τι βρήκες, πες μας? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι προπονητές που με βοήθησαν και τα παιδιά να ενταχθώ γρήγορα στο κλίμα. Οι προπονήσεις είναι αρκετά καλές. Δουλεύουμε με ό,τι διαθέτει, με όλα τα υλικά που διαθέτει εδώ πέρα η ομάδα. Από εκεί και πέρα, ακόμη είναι αρχή. Προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο πιο καλά γίνεται για να μπούμε δυναμικά
στο πρωτάθλημα. Ναι. Πιστεύεις στις δυνάμεις σου, διεκδικείς με μεγάλες πιθανότητες τη θέση σου στην ομάδα? Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω και τις προθέσεις που έχει ο προπονητής, αλλά σίγουρα είναι μια πρόκληση η Α1 για εμένα, καθώς προφανώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Α και της Α1 σαν κατηγορία. Από εκεί πέρα προσπαθώ να βελτιωθώ και να πάρω όσα περισσότερα πράγματα μπορώ από τους πιο έμπειρους της ομάδας και σίγουρα θα προσπαθήσω για να διεκδικήσω μια θέση βασικού. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πέρα τώρα αρχίζει το μοντάρισμα, αρχίζουν τα φιλικά παιχνίδια. Για πες μου λίγο το δρόμο σου μέχρι εδώ, τι είδες? Σίγουρα, εντάξει, κάναμε προπονήσεις από τις αρχές, από τα τέλη Ιουλίου μάλλον. Ήμασταν κάθε μέρα εδώ σχεδόν περισσότεροι. Δουλέψαμε, τώρα όπως είπες μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Και σιγά σιγά είμαστε στο μοντάρισμα που λέμε, θα δούμε. Με το υλικό και με τους συμπαίκτες σου, πιστεύεις ότι η εικόνα που θα παρουσιάσετε θα είναι αντάξια με τις περσινής πορείας, κάτι καλύτερο, τι να περιμένουμε? Όλοι περιμένουμε το κάτι καλύτερο, σίγουρα έχουμε καλύτερο υλικό, το βλέπω και εγώ μέσα στις προπονήσεις αλλά γενικά και στα φιλικά, ξέρουμε κιόλας ότι έχουμε καλύτερο υλικό, απλά το θέμα είναι να έρθει το κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Καλή πορεία, να είσαι καλά. Μέχρι τώρα την προετοιμασία της ομάδας. Εντάξει, πάμε καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς. Είμαστε όλοι. Γιατί πέρυσι είχαμε κάποια θεματάκια. Στα πρώτα φιλικά πήγαμε καλά. Θέλω να συνεχίσουμε έτσι δουλειά και θα δούμε. Για την προσωπική σου συμμετοχή στην ομάδα? Εντάξει, εγώ είμαι χρόνια εδώ, από 5 χρονών. Τα ξέρω τα πράγματα, με ξέρουν. Με τα παιδιά είμαστε 5 χρόνια μαζί με τους περισσότερους. Οπότε όλα κυλάνε ομαλά. Τότε πες μας για τις φιλοδοξίες σου σαν ποδοσφαιριστής. Τι βλέπεις? Δεν ξέρω, θα δείξει. Προς το παρόν έχω το μυαλό μου εδώ. Και να πάει στο δυνατό καλύτερη ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και βλέπουμε. Πώς θα είναι φέτος η Α1, τι πιστεύεις? Σίγουρα πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό θα φανεί στην πορεία όμως, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες. Αλλά πιστεύω πιο δύσκολη. Για σένα προσωπικά? Σίγουρα και για μένα, γιατί οι ομάδες γίνονται καλύτερες. Εσύ? Και εμείς γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα εδώ πέρα, προπόνηση με την προπόνηση. Προσπαθούμε. Και όσοι μπορούμε, γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Να είσαι γερός, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να είστε καλά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, ανεβασμένο επίπεδο. Εγώ έρχομαι από μια ομάδα Α κατηγορίας, από τον Ατρόμητο Ιραδίου. Είναι ανεβασμένο το επίπεδο, υπάρχει οικογενειακό κλίμα. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των παικτών, το προπονητικό team, της διοίκησης. Γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχουμε αρκετές φιλοδοξίες. Οι δικές σου φιλοδοξίες ποιες είναι? Οι δικές μου φιλοδοξίες γενικότερα είναι υψηλές. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Ελπίζω να πάρω τις ευκαιρίες μου, να τις αξιοποιήσω και να πάμε στο δυνατόν καλύτερα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Είμαι η Ρένα Μνερετζόγλου. Ανέλαβα φέτος το γραφείο τύπου της ΑΕΒΟΣ μου. Είναι η πρώτη χρονιά που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία και γενικά με την αθλητική δημοσιογραφία. Θέλω πολύ να βοηθήσω την ομάδα. Θέλω να βάλω τα δυνατά μου και από την πλευρά μου, από το κομμάτι μου, να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Οι στόχοι της ομάδος, όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, καταρχήν είναι η παραμονή της ομάδος στην κατηγορία και από εκεί και πέρα, αν ο στόχος αυτός έρθει, βλέπουμε και κάτι παραπάνω, ό,τι μας βγει.
Η λειτουργία πώς είναι, δηλαδή με τα παιδιά, με τους προπονητές, η διοίκηση, το να λειτουργεί όλο αυτό το team των ανθρώπων και να συνεργάζεται, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η επιτυχία της ομάδος, έτσι. Είμαστε μια ομάδα εδώ ανθρώπων που ασχολούμαστε με την ομάδα μας. Το κλίμα είναι οικογενειακό, με τους προπονητές μας, με τους παίχτες μας. Νομίζω τα βλέπετε και οι ίδιοι σας. Οι παίχτες είναι χρόνια οι ίδιοι. Δεν φεύγει κανένας από την ομάδα μας. Αυτό κάτι σημαίνει, νομίζω. Φυσικά. Οι προπονητές οι ίδιοι. Και το κλίμα στην ομάδα μας είναι αυτό που όλοι ξέρετε. Έτσι και φαίνεται. Για τον κόσμο του Ευόσμου μπορούμε να πούμε κάτι? Θέλουμε περισσότερος κόσμος να έρθει στην ομάδα? Είστε ευχαριστημένοι? Φυσικά και θέλουμε να μας υποστηρίξει ο κόσμος του Ευόσμου, εδώ η τοπική κοινωνία. Κάνουμε και εμείς πολύ μεγάλο αγώνα μια ακόμα ομάδα, ας πούμε, στον Εύωσμο να είναι καταξιωμένη και όπως πρέπει να είναι, και τους θέλουμε δίπλα μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Είπα και με τα παιδιά ότι το δύσκολο στάδιο της προετοιμασίας τέλειωσε. Τώρα αρχίζουν τα φιλικά, αρχίζει το μοντάρισμα της ομάδας, το πιο δύσκολο για σένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μέχρι τώρα πού είμαστε? Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα σχεδόν τώρα. Νομίζω ένα μήνα έχουμε ακριβώς. Κάναμε 3 φιλικά, 3-4 νομίζω. Εντάξει, είχαμε και καλά παιχνίδια και άσχημα, προετοιμασία είναι. Ναι, όπως είπες, τώρα αρχίζουν τα φιλικά που θα αρχίσουμε να μοντάρουμε σιγά σιγά την ομάδα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από την προετοιμασία και από τη δουλειά των ποδοσφαιριστών, που δεν έχουμε τραυματισμούς, εκτός από τον Καρανίκα, ο οποίος ετοιμάζεται από τον περσινό του τραυματισμό από τους χιαστούς. Τα υπόλοιπα παιδιά, δόξα τω Θεώ, είναι υγιέστατα. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα τραυματισμού και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και δουλειά, θα δούμε. Coach, όλοι λένε ότι φέτος η ΑΕΝΑ θα είναι πιο δύσκολη. Από θέμα μεταγραφών τελείωσε η ομάδα? Καταρχήν, και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολη. Το έχω πει από την αρχή. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ. Νομίζω θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και στην κορυφή και στην ουρά. Εμείς κρατήσαμε σχεδόν όλη την ομάδα την περσινή. Κάναμε 3-4 προσθήκες, νομίζω καλές. Έτσι πήραμε το Λυκίδη, το Χρήστο, που είναι καλός παίκτης, έμπειρος. Πήραμε τον Σαμπιαζίλη, τον Γιώργο, επίσης. Καλός παίκτης επίσης. Πήραμε τον Λαυσίδη, τον Μανώλη, ο οποίος μπορεί να μην έχει δώσει διαπιστευτήρια στην Α1, αλλά είναι πρώτος κόρης στην Α κατηγορία εδώ και πολλά χρόνια και μας ξέρει και τον ξέρουμε. Πήραμε τον Καράμπλα, τον Δημήτρη, ένα νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι τώρα και ευελπιστούμε να τα δείξει και εδώ. Πήραμε τον Νικολαίδη, τον Γιαννάκη, ένα νέο παιδί και αυτόν από τον Άγιο Θανάσιο. Δεν ξέρω, νομίζω ξεχνάω κανένα άλλο παιδί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Καθαρά ο στόχος, φαντάζομαι, ότι θα είναι η παραμονή της ομάδας. Κοίταξε. Έχουμε και μπορούμε να πούμε κάτι. Θα σου πω, ναι. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η Α1, η κατηγορία αυτή, ότι για να πεις ότι θα πάω να σωθώ, πρέπει να κάνεις προαλτισμό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεις ότι οι 5 πρώτες ομάδες είναι για την κορυφή, υπάρχουν οι 2 ουδέτερες και οι κάτω παλεύουν όλες για τη σωτηρία, νομίζω ότι για να μπεις στην πρώτη 7 θα πρέπει να κάνεις προαθλητισμό. Οπότε, όταν κάνεις προαθλητισμό, μπορεί να προκύψουν τα πάντα. Εμείς όμως ο στόχος μας, ο βασικός, είναι η παραμονή. Είναι η παραμονή άνετη, αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από την περσινή 7η θέση, θα είναι καλό. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ξαναλέω, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα και πρέπει να το δείξουμε μέσα. Μπορούμε να πούμε τι ποδόσφαιρο θα παίξει η ΑΕ? Εντάξει, δεν θα αλλάξουμε πολλά πράγματα στο στυλ παιχνιδιού μας. Εμείς είμαστε μια ομάδα 8 χρόνια. Σχεδιάζεται 8 χρόνια, παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο εδώ και 8 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε κάτι. Θα παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Σα στηρίζεται στην ομαδικότητα, σε σκληρή δουλειά μέσα στο γήπεδο, έτσι. Στην καλή αμυντική λειτουργία και στην καλή επιθετική λειτουργία. Έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι ιδιαίτερο από το στυλ παιχνιδιού μας. Νομίζω είναι συγκεκριμένο το στυλ παιχνιδιού μας, το ξέρουν όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν. Coach, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Εδώ θα είμαστε και θα ξαναβούμε. Και σε σένα. Γεια χαρά. Καλά.